Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω στους φίλους και ομιλητές, ήταν πολύ σύντομος. Παρόλο που θα κάνω ομιλία, δεν θα κάνω χαιρετισμό. Σαν τους χαιρετισμούς που ακούσαμε. Λοιπόν, ξεγνωρίζω πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος όλων. Και δεν θα πω αυτά φυσικά που υποθήκαν προηγουμένως. Δύο λόγια μόνο για τον οργανισμό που εκπροσωπώ, γιατί ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε. Είμαι ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ξεκίνησε το 1951 στα ερείπια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου για να μπορέσει να βοηθήσει τους κερδισμένους να γυρίσουν στις πατρίδες τους ή να πάνε σε κάποιες άλλες χώρες, επειδή από εκεί που ήταν είχαν καταστραφεί τα πάντα. Μάλιστα έγινε στις Βρυξέλλες και ήταν καταρχήν ευρωπαϊκός οργανισμός, λεγόταν Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης της Ευρώπης. Και των υστέρων, επειδή χώρες, οι παραδοσιακά χώρες υποδοχής, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Καναδάς κλπ., μπήκαν σαν μέλη, έγινε βεβαίως ένας διεθνής οργανισμός παγκόσμιος. Από τότε, βέβαια, έχουν γίνει πάρα πολλά. Να σας πω ότι το γραφείο στην Ελλάδα ήταν από τα πιο παλιά γραφεία του οργανισμού. Ξεκίνησε το 1953, σχεδόν αμέσως δηλαδή μετά την δημιουργία του οργανισμού, και αυτό γιατί η Ελλάδα πάντα, σε σχέση με την μετανάστευση, ήταν χώρα που ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το θέμα της μετανάστευσης. Τότε λοιπόν ο οργανισμός ξεκίνησε να βοηθήσει Έλληνες να μεταναστεύσουν στις χώρες, τις παραδοσιακές χώρες υποδοχής μετανάστευσης, όπου και μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 70 βοήθησε γύρω στις 200.000 Έλληνες να μεταναστεύσουν στην Αμερική, στο Καναδά, στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αφρική, Λατινική Αμερική, Βραζιλία κλπ. Από εκεί και μετά λοιπόν το γραφείο ακολούθησε την ιστορία τη μεταναστευτική της Ελλάδος. Δηλαδή, όταν σταμάτησε η εθνική μετανάστευση προς τα έξω και από χώρα προέλευσης μεταναστών γίναμε χώρα transit, διερχομένου κυρίως, τότε την εποχή του ψυχρού πολέμου και μετά, όπου είχαμε κυρίως πρόσβαση από την πρώην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, αλλά και την Αφρική, όπου βέβαια ερχόντουσαν εδώ ως πρόσφυγες και τους βοηθάγαμε να πάνε στις υπερατλαντικές κυρίως χώρες για να βρουν κάποιο καταφύγιο. Από εκεί πέρα όμως, όταν άρχισε η Ελλάδα να γίνεται de facto χώρα υποδοχής, δηλαδή άνθρωποι ερχόντουσαν εδώ όχι για να πάνε αλλού, αλλά για να μείνουν και να εργαστούν εδώ, είναι η περίοδος που περισσότερο από εδώ τα ξέρουν. Τότε λοιπόν άλλαξε και το γραφείο, προσπαθώντας τότε να βοηθήσει τη χώρα να πώς θα υποδεχθεί και πώς θα εντάξει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να πω ότι όλα γίνανε όπως θέλαμε να γίνουν. Μέχρι που φτάσαμε στα σημερινά. Εδώ λοιπόν τα τελευταία 5 χρόνια ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να βοηθήσουμε την χώρα να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να γυρίσουν στις χώρες τους, στις πατρίδες τους. Έτσι δηλαδή ξεκινήσαμε αυτό που λέμε πρόγραμμα εθελοντικού επαναπατρισμού, όπου και είναι σαφές το εθελοντικό, διότι βεβαίως ότι έχει σχέση με ξαναγκαστικές επιστροφές, παραπροωθήσεις και απελάσεις που δεν μία σχέση έχουν. Θα αφορούν την ελληνική αστυνομία, τη Frontex και άλλες υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν κάνουμε εθελοντικές επιστροφές. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή αποφασίζουν ότι εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσουν τη ζωή τους, έρχονται στο γραφείο και λένε: βοηθήστε μας να γυρίσουμε πίσω. Και τι τους προσφέρουμε εμείς? Προσφέρουμε μια επιστροφή με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια. Αξιοπρέπεια, διότι δεν γυρνάνε ούτε με χειροπέδες, ούτε με τσάρτες, ούτε με όλα αυτά τα πράγματα που κυρίως φαίνονται στις ειδήσεις, αλλά πάνε σαν κανονικοί επιβάτες, με κάποια χρήματα στη τσέπη για τα πρώτα τους έξοδα, και κάποιοι από αυτούς, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε για όλους, με ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης, που για μένα αυτό είναι και η υπερπτωσία των επιστροφών, δηλαδή ξέρει κανένας, μα κανένας δεν θα αφήσει την πατρίδα του, εάν μπορεί να ζήσει εκεί με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια. Και για μένα την ασφάλεια εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μιλώντας για τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τους πολέμους και από τις φυσικές καταστροφές,
αλλά τουλάχιστον για την αξιοπρέπεια, δηλαδή να έχει ένα κομμάτι ψωμί να φάει, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και αυτό κάνουμε. Τους δίνουμε δυνατότητα να δημιουργήσουν μια μικροεπιχείρηση, να βρουν κάποια δουλειά. Οπότε, όταν έχει ένα κομμάτι ψωμί και μπορεί να επιβιώσει τη χώρα του, δεν έχει κανένα μα κανένα λόγο, σας λέω ειλικρινά, κανένα λόγο να κινδυνεύσει τη ζωή του. Γιατί μην νομίζετε, αυτά που διαβάζουμε εμείς, τα διαβάζουμε παντού. Τα ξέρουν όλα. Ξέρουμε και τους ανθρώπους που πνίγονται, ξέρουμε και τους ανθρώπους που, πώς το λένε, τους εκμεταλλεύονται, που τους κακοποιούν κλπ. Κατά τη διάρκεια αυτού του μακριού ταξιδιού. Τι έγινε λοιπόν τον τελευταίο καιρό και είχαμε αυτά τα τεράστια νούμερα. Ακούγεται αστείο, αλλά πράγματι πέρσι τέτοια εποχή μιλάγαμε για 10.000 θέσεις υποδοχής για όλο τον χρόνο. Και από ό,τι ακούσατε στατιστικά, πριν από 1,5 μήνα, φτάσαμε να έχουμε 10.000 άτομα την ημέρα. Πραγματικά αυτό κανένας δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και όσοι λένε ότι είναι θέμα οργάνωσης κράτους κλπ., όντως δεν είμαστε το καλύτερο οργανωμένο κράτος, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά και το καλύτερο οργανωμένο κράτος δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτά τα νούμερα. Αυτό πρέπει να το πούμε σε όλους που μας ρωτάνε, κυρίως στους φίλους μας στην Ευρώπη. Εγώ θυμάμαι που συζητάγαμε με τους Νορβηγούς και λέει, δεν κατέρευσε το σύστημα, λέγαμε, λέει, 200 άτομα σε ένα μήνα. Τι λέτε ρε παιδιά, λέει. Δηλαδή, μου φαινόταν πραγματικά ανέκδοτο. Και είδαμε βεβαίως και όταν άρχισε να δουλεύει η δομένη και φεύγαν οι άνθρωποι αυτοί, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που, το μεγαλύτερο, για να είμαστε ειλικρινείς, ένα 80% έφευγε μέσω της δομένης. Είδαμε λοιπόν τι έγινε μετά. Χτίσαν τύπους, βάζαν σηματοπλέγματα, είδαμε σκηνές που εγώ θεωρώ ότι και απορώ γιατί δεν υπήρξε η αντίστοιχη κριτική από πλευράς των μέσων μαζικής επικοινωνίας των ευρωπαϊκών εννοώ, με την, το πώς φερόντουσαν στους ανθρώπους αυτούς σε χώρες άλλες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ εμείς, μετά από αυτά που είδαμε, νομίζω ότι ήταν, δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερη υποδοχή. Αυτό που μας φερόταν εμάς κάτι πολύ χάλια παλιότερα, ξαφνικά είδαμε το τι γίνεται εκεί και καταλάβαμε το πόσο καλά τα πράγματα ήταν εδώ. Αυτό δεν το λέω για να δικαιολογήσω καμία κυβέρνηση, καμία πολιτική. Σίγουρα μπορούσαμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, σίγουρα θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο οργανωμένοι, αλλά πρέπει να δεχτούμε και ότι αυτά που αντιμετωπίσαμε και εντοπίζουμε είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί αυτά τα νούμερα? Είναι σίγουρο ότι ο πόλεμος της Συρίας ήταν καταλυτικός. Γιατί ο πόλεμος της Συρίας, θα μου πείτε, με αυτό αφορά μόνο τους Σύριους πρόσφυγες. Αλλά εδώ βλέπουμε όλους τους υπόλοιπους. Ναι, αλλά αυτό ήταν ένα μεγάλο pull factor, δηλαδή ένας παράγοντας προσέγγισης όλων των υπόλοιπων εθνικοτήτων που με αφορμή τους Σύριους και βλέποντας το πόσο ενδεχομένως εύκολα περνάγανε προς την υπόλοιπη Ευρώπη, βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν για αυτή και βεβαίως και εγώ στη θέση τους ακριβώς το ίδιο θα έκανα. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι είναι το θέμα του πολέμου της Συρίας. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικότερο απ' όλα, κατά καιρούς έρχονται διάφοροι δημοσιογράφοι από τα μεγάλες εφημερίδες και μέσα επικοινωνίας, γενικότερα ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, όπου με ρωτάνε, είπα, τι θα γίνει τελικά. Λέω, δεν θα γίνει τίποτα. Θα συνεχίσει και με χειρότερες μορφές αυτό που βλέπουμε. Η λύση είναι μία και μόνη. Και παρόλο που καμιά φορά σκέφτομαι ότι γίνομαι γραφικός, δεν μπορώ να μην τη λέω. Σταματήστε τον πόλεμο. Τελείωσε. Αυτό είναι. Ξέρω ότι ακούγεται ουτοπιστικό. Αλλά δεν με νοιάζει εμένα. Ούτε αν θα μείνει ο Άσαντ, ή αν θα φύγει, ή τι θα κάνει η Χεζμπολάχ, ή τι θα κάνει ο ΑΒ. Δεν με νοιάζει πολιτικά τι θα γίνει. Με νοιάζει να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να θαλασσοπνίγονται. Με νοιάζει να βλέπω τα παιδιά που μας έδειξε εδώ ο φίλος Στέλιος, που πραγματικά και πρέπει να το πούμε αυτό ότι κάνει εκπληκτικές ποικίλια το λιμενικό. Αρκεί να σας δώσω κάποια νούμερα για να τα δείτε κιόλας, γιατί αυτά δεν υπήρχαν ίσως τα μόνα νούμερα που δεν υπόθηκαν. Σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή ο οργανισμός δικό μας παρακολουθεί καθημερινά τους θανάτους και τις εξαφανίσεις αυτών των κτημάτων, των ανθρώπων αυτών, τους διασυνδυακούς μετακινήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο λοιπόν το 2015 είχαμε 4.000 θανάτους. Από τους 4.000 μόνο στη Μεσόγειο. Συγγνώμη.
από τις 5.000 παγκόσμια. 4.000 μόνο στη Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η επόμενη, αν θέλετε, σημείο διασωριακό σε 500 θανάτους είναι ο κόλπος Βεγγάλης και μετά τα σύνορα Μεξικού Αμερικής με 200 άτομα. Το πρόβλημα δεν είναι ευρωπαϊκό. Είπα λοιπόν και δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Είναι παγκόσμιο. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος είναι το μεγάλο νεκροταφείο. Κάτι πρέπει να γίνει. Να δημιουργηθεί, πέρα από το σταμάτημα του πολέμου που είπα, να δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος. Γιατί θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, εγώ θυμάμαι όταν υπηρέτησα στην Αφρική ή σε άλλες χώρες που υπήρχαν τέτοια προβλήματα, υπήρχε ένας ανθρωπιστικός διάδρομος. Ο πρόσφυγας δεν υποχρεούται να πληρώνει τον διακινητή για να μπορέσει να περάσει με τα 152 μποφόρου που έχει στο Αιγαίο πάρα πολλές μέρες. Και ξέρετε πώς γίνεται, επειδή αυτό μιλάμε για business, μιλάμε για λεφτά, για εμπόρια, γιατί είμαστε στο money show, να πούμε και κάτι. Λοιπόν, για να μιλάμε λοιπόν για εμπόριο, τι κάνουν, ξέρετε. Ακατεβάζουν τις τιμές όταν λιώνουν τα ποφόρ. Οπότε αυτός που είναι πιο φτωχός έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθεί πνιγμένος. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να σταματήσει. Εμείς τι προσφέρουμε σαν οργανισμός για να τελειώσω αυτά που έχω να πω. Πέραν των εθελοντικών επιστροφών, το οποίο ξεκινήσαμε πριν από 2 εβδομάδες, δηλαδή, γιατί πρέπει να σας πω ότι 30 Ιουνίου τελείωσε το κανονικό πρόγραμμα που κάναμε, όπου στην πραγματικότητα τα αποτέλεσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Είχαμε 35.000 ανθρώπους που γυρίσανε πίσω με τη θέλησή τους στις χώρες τους. Η μισή από αυτούς ήταν Πακιστανοί, έτσι για να πούμε και ορισμένα στατιστικά. Αυτό όμως σταμάτησε και σταμάτησε για λόγους καθαρά γραφειοκρατικούς και των Βρυξελών και του ελληνικού κράτους. Ξέρετε, στη Βρυξέλλε υπάρχει τρομερή γραφειοκρατία. Το ξέρει και αυτό. Ειδικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να γίνει κάτι πρέπει να περάσει αφού αποφασιστεί πολιτικά, έτσι, μετά την πολιτική απόφαση. Εάν προσθέσετε και τη γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους, τότε μιλάμε για την κόλαση του Ντάντη. Κυριολεκτικά. Γι' αυτό και ακόμα το λιμενικό δεν έχει λεφτά, η αστυνομία δεν έχει λεφτά, κανένα δεν έχει λεφτά, η Ευρώπη λέει εμείς τα εγκρίναμε και πάει λέγοντα. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε μια έκτακτη επιχορήγηση, δειλά-δειλά, από το Σεπτέμβρη, εγκρίθηκε το Δεκέμβρη, αφού μπλοκαρίστηκε η δομένη και εμείς τα είχαμε προβλέψει όλα αυτά, αλλά δεν τα έβλεπε, δεν τα βλέπαν οι Βρυξέλλες. Εν πάση περιπτώσει εγκρίθηκε. Μέσα σε 2 εβδομάδες λοιπόν, 800 άνθρωποι έχουν εγγραφεί και έρθουν να γυρίσουν πίσω. Πρέπει να σας πω ότι το Σεπτέμβρη που δειλά-δειλά κάναμε την πρόταση ήταν για χιλίους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι εγώ σε 1 μήνα το πολύ θα έχω τελειώσει τα λεφτά αυτά. Τι θα γίνει μετά? Τι θα πούμε στους όλους αυτούς που λέμε, τους παρακινούς, στους άνθρωπους από το Μαγκρέμ, οι οποίοι δεν είναι βεβαίως σε επίπεδο προσφυγικό, είναι αυτό που λέμε παράκτηροι μετανάστες. Οι οποίοι και οι ίδιοι ξέρετε κάτι, και οι ίδιοι θέλουν να γυρίζουν πίσω. Κάποιος ο οποίος τρώει τα σκουπίδια και είναι άστεγος, τι θα κάνει, κάποιος θέλει να γυρίσει πίσω. Άρα, εμπουδίτερη λόγω δεν πρέπει να σταματήσει. Και το δεύτερο σκέλος λοιπόν, το οποίο υλοποιούμε, το οποίο είναι για πρώτη φορά που πάει η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω κι αν δεν έχει μπει ακόμα στα γέννητα που πρέπει, είναι το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης. Δηλαδή οι πρόσφυγες, οι οποίοι δεν μπορούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, δεν μπορούν να μπουν να δει στο πρόγραμμα των επιτροπών, όπως οι άλλοι, να πάνε σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Ήδη έχει εγγυηθεί 66.000 σε 2 χρόνια. Θα μου πείτε, μα σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά εν πάση περιπτώσει από το 0 είναι πολύ σημαντικό και από ό,τι είπε και ο Επίτροπος Αβραμόπουλος είναι κάτι το οποίο μάλλον θα μείνει. Ήρθε και θα μείνει. Δεν θα είναι κάτι έκτακτο. Δηλαδή υπάρχει το πρόγραμμα μετεγκατάστασης ώστε να μπορούν. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν. Τι αφού αυτό είναι επειδή. Να σα πω κάτι. Εδώ είναι. Επειδή εμείς το ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα, να σου πω ότι υπάρχει πρόβλημα και από τις χώρες υποδοχής που δεν δίνουν τα σλότς, δηλαδή δεν φταίμε εμείς εδώ σαν Ελλάδα γι' αυτό, και βεβαίως και οι ίδιοι μετανάστες, οι οποίοι πρέπει να σα πω γιατί όμως. Διότι δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί. Όταν του ακούει ο άλλος ότι θα πάει στη Λάτβια, στη Λιθουανία ή στην Λετωνία, και που δεν ξέρει ούτε καν που είναι, ούτε ξέρει τι είναι, θα με βάλουν φυλακή, σου λέει. Τι θα γίνει εκεί? Εάν λοιπόν δεν πάνε οι πρώτοι. Να έρθουν τα νέα από εκεί. Ότι πράγματι είναι πολύ καλά. Πήγαμε σχολεία τα παιδιά μας, κάναμε αυτό, κάναμε και αυτό. Δεν θα έχουμε τη μαζική ερωτήση που θα θέλαμε να έρθουμε. Παρ' όλα αυτά, και τελειώνω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τι θα γίνει στην Ιδωμένη?
τι θα γίνει στην Ενωμένη. Τώρα έκλεισε για τους μη προσφυγικούς πληθυσμούς. Είμαστε τυχεροί που κράτησε ακόμα το Αφγανικό, οι Αφγανοί περνάνε. Δεν είμαι σίγουρος ότι για πολύ ακόμα θα περνάνε οι Αφγανοί, οι οποίοι ως γνωστόν δεν είναι και στο πρόγραμμα της μετακατάστασης. Δεν έχουν εγκριθεί να μπουν. Γιατί είναι μια κατάσταση, είναι δεν είναι πρόσφυγες, είναι μια άλλη ιστορία. Εάν όμως σταματήσει αυτό και για τους υπόλοιπους, τότε πρέπει να ρωτηθούμε τι θα γίνει. Μετά δεν θέλουμε ένα πρόγραμμα μετακατάστασης, θέλουμε 10 προγράμματα μετακατάστασης. Γι' αυτό πιστεύω ότι τελικά ό,τι και να κάνουμε είναι απλώς επίδεσμοι σε μια τεράστια μεγάλη πληγή, η οποία πληγή αυτή λέγεται πόλεμος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.